Τα βλέμματα, κυρίες και κύριοι, και των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης στράφηκαν στη χώρα μας λόγω αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς που πέρασε μέσα σε 7 δήμους και έκαψε ό,τι έβρισκε μπροστά της. Πάμε λοιπόν στην Σάρα να δούμε όλα όσα μεταδίδουν. Ευρωπαϊκά, αμερικανικά, ακόμα και αραβικά δίκτυα Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, μετέδωσαν εχθές και συνεχίζουν να μεταδίδουν και σήμερα την καταστροφική φωτιά που έχει κατακάψει την Αττική. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά τα πλάνα του Al Jazeera, το οποίο κατά επανάληψη χθες στα δελτία ειδήσεων ανέδειξε και προέβαλε αυτό το θέμα. Μάλιστα, βλέπουμε και τον ανταποκριτή τους στο λεκανοπέδιο, συγκεκριμένα εδώ στη Νέα Μάκρη, όπως βλέπουμε και στους τίτλους, να καλύπτει το θέμα. Αναφέρθηκαν επίσης εκτενώς στις πυροσβεστικές δυνάμεις, στον αγώνα που έδωσαν οι ήρωες αυτοί στα μέτωπα και εκτός από το Al Jazeera, βρετανικά μέσα όπως το BBC, το Sky News και ο Guardian ανέδειξαν την είδηση αυτή. Μπορούμε να δούμε και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα να γράφουν στους τίτλους τους για τις εντολές εκένωσης που λάμβαναν εχθές οι κάτοικοι των περιοχών της Αττικής. Επίσης, να αναφερθώ και στα γαλλικά μέσα, συνεχίζοντας λοιπόν και στον ευρωπαϊκό τύπο. Το France 24, η γαλλική Le Monde, έκανε αναφορά επίσης στις καταστροφικές πυρκαγιές. Και πριν από λίγο είδαμε και το ABC, ένα αμερικανικό δίκτυο. Όπως το ABC και το NBC, αμερικανικά δίκτυα και τα δύο ανέδειξαν επίσης το ζήτημα αυτό. Και να προσθέσω τέλος, Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, πως σε άρθρο της η Washington Post, όπως και ο Guardian, με αφορμή λοιπόν αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές που βλέπουμε ήδη από προχθές στην Αττική, έκαναν και αναφορές σε προηγούμενες καταστροφές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της Ελλάδας, πολίτες της Ελλάδας, όπως αυτή στο Μάτι, αλλά όπως και αυτή στη Δαδιά. Στέλλα Τσέλλα, σε ευχαριστούμε.